θέματα Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, 5 λεπτά από πού να αρχίσεις και πού να τελειώνεις, να τελειώσεις. Ας πούμε δύο λόγια για τις τραγικές εξελίξεις που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην περιοχή των ναυπηγείων της Καραμαγκά. 250 εργαζόμενοι μπροστά σε κλειστές πύλες. 250 άνθρωποι που μέσα σε ένα χώρο ακούμπησαν τη ζωή τους, κλάψανε συναδέλφου τους που τους χάσανε σε εργατικά ατυχήματα, ονειρεύτηκαν την επόμενη μέρα. Ο ευφυής και με μεράκι επενδυτής εφοπλιστής Προκοπίου. Έτσι τον είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο αρμόδιος υπουργός. Έκλεισε τις πόρτες. Στόχος και σκοπός του. Στόχος και σκοπός του. Να μετατρέψει αυτούς τους εργαζόμενους, χωρίς σε εργαζόμενους, χωρίς κανένα δικαίωμα, σε εργολαβικούς εργάτες, με ευέλικτες σχέσεις εργασίας, να δουλεύουν όποτε υπάρχει δουλειά. Γιατί? Για να μεγιστοποιηθεί η κερδοφορία των επιχειρήσεών τους. Αυτές οι εξελίξεις σε αυτόν τον χώρο αποτελούν ένα χειροπιαστό παράδειγμα της περιβόητης συνέχειας του κράτους. Το λέτε όλοι εδώ μέσα. Η μια κυβέρνηση τους τσακίζει και τους παραδίνει τσακισμένους να συνεχίσει αυτό το χάλι η επόμενη. Τα τελευταία νομοθετικά εκτρώματα ψηφίστηκαν το Δεκέμβρη του 2022. Είπαν ναι η Νέα Δημοκρατία. Ποιος άλλος? Το ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ τα μαντάτα του τα έχει στείλει λίγο πριν αλλάξει η κυβέρνηση. Το 19 μίλησε για την επόμενη μέρα και τις προοπτικές που ανοίγονται. Νάτες οι προοπτικές, αυτός που ζουν σήμερα. Το ΚΚΕ βρίσκεται δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους, στηρίζει τα δικαιώματά τους και συμπαρίσταται στους αγώνες τους. Σήμερα να έρθουμε στην κύρωση της συμφωνίας που συζητάμε ανάμεσα στο Υπουργείο Άμυνας και στον Οργανισμό Επικοινωνιών Πληροφορικής του ΝΑΤΟ, το NCIO. Ελάχιστος ο χρόνος, τεράστια η σημασία αυτής της συμφωνίας. Και πραγματικά λυπούμαστε που δεν έχουμε το χρόνο να ενημερώσουμε το λαό ότι αυτή τη στιγμή μπαίνει το ΝΑΤΟ και στον νευρώνα επικοινωνίας των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Δηλαδή, η Ελλάδα συνομολογεί με το ΝΑΤΟ μια συμφωνία που διαχειρίζεται για να διαχειριστεί ένα ήδη εγκατεστημένο και λειτουργία υπερσύγχρονο σύστημα που διασυνδέει όλα τα κέντρα διοίκησης των ενόπλων δυνάμεων από όλους τους κλάδους τους με το Εθνικό Κεντρικό Σύστημα. Είναι το C4ISR. Με βάση αυτό ουσιαστικά σήμερα καθορίζονται και οι λεπτομέρειες για τη χρησιμοποίηση ήδη ανεπτυγμένων προϊόντων από τον οργανισμό αυτό του ΝΑΤΟ, από δεκάδες ιδιωτικές εταιρείες που βρίσκονται σπαρμένες σε όλες τις χώρες του ΝΑΤΟ και όλα αυτά μπαίνουν μέσα στο δίκτυο επικοινωνιών και πληροφορικής των ενόπλων δυνάμεων. Όλα αυτά γίνονται επικαλούμενη η κυβέρνηση, και όχι μόνο η κυβέρνηση, είναι μια καραμέλα του ΝΑΤΟ, διαλειτουργική ικανότητα. Τι σημαίνει διαλειτουργική ικανότητα? Ότι για να μεγιστοποιηθεί η δυνατότητα συνεργασίας των χωρών μελών του ΝΑΤΟ στα επιχειρησιακά σχέδια του ΝΑΤΟ, πρέπει όλα να είναι ίδια. Κοινή εκπαίδευση πάνω στα ίδια αντικείμενα. Τη βλέπουμε? Πώς δεν τη βλέπουμε? Κάθε μέρα γίνονται ασκήσεις σε όλη τη Μεσόγειο, γίνονται ασκήσεις στις βόρειες βαλτικές χώρες, γίνονται ασκήσεις στην Ισπανία, σε όλες τις χώρες. Κοινή εκπαίδευση. Κοινά οπλικά συστήματα. Η Τουρκία πήρε ένα οπλικό σύστημα το οποίο, αν θέλετε, δεν είχε και την έγκριση του ΝΑΤΟ. S-400.
Είδατε τι ακολούθησε από αυτό. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή ό,τι παίρνει, ό,τι προμηθεύεται, όποιο οπλικό σύστημα χρησιμοποιεί, είναι με την έγκριση του ΝΑΤΟ για να ταυτίζεται η χρήση του με τους υπόλοιπους. Κοινά πυρομαχικά, αν θέλετε ελάχιστη ανοχή, κύριε Πρόεδρε, στον χρόνο. Όλα αυτά λοιπόν τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτή τη στιγμή οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων μέχρι σήμερα, ταυτίζονται απόλυτα με τα επιχειρησιακά σχέδια αυτής της λυκοσυμμαχίας. Και δεν το λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Στις 23 Τρίτου του 2023, στην γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Άντονι Μπλίντεν, υπουργός Εξωτερικών, σε ακρόαση, πέταξε το φερετζέ της υποκρισίας όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων. Τι είπε? Είπε, και το μεταφέρω ακριβώς τα λόγια του, στο επίκεντρο των προσπαθειών μας, είτε είναι με την Τουρκία, είτε με την Ελλάδα, είτε με οποιοδήποτε άλλο σύμμαχο του ΝΑΤΟ, είναι για να διασφαλίσουμε ότι διαθέτουν τον εξοπλισμό και την τεχνολογία που χρειάζονται για να υπάρχει πλήρη διαλειτουργικότητα με το ΝΑΤΟ, για να μπορούν να κάνουν ό,τι χρειάζεται ως σύμμαχοι του ΝΑΤΟ. Τα είπε όλα. Είπε και κάτι άλλο όμως, το οποίο είναι εξίσου βαρύ και χειρότερο και αποκαλύπτει την κυβερνητική πολιτική, όχι μόνο την κυβερνητική πολιτική, όλων. Είπε ότι εμείς θέλουμε να διασφαλίσουμε, μεταφέρω ακριβώς τα λεγόμενά του. Εμείς θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι στο βαθμό που υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ τους, εννοεί Ελλάδα και Τουρκία, ότι οποιοδήποτε εξοπλισμός ή τεχνολογία παρέχουμε σε αυτές τις χώρες δεν θα χρησιμοποιηθεί για την προώθηση αυτών των διαφορών. Δηλαδή, η Αμερική όποτε θέλει, λάτε όμως, κύριε, απαγορεύει, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, απαγορεύει την χρήση όλων αυτών των στοιχείων. Και βέβαια όλα αυτά τα στοιχεία κουμπώνουν στο πλαίσιο που δημιούργησε η Ελληνοαμερικανική Συμφωνία, μετατρέποντας τη χώρα σε μια απέραντη αμερικανονατοϊκή βάση. Και βέβαια δεν είναι τυχαίο ότι αυτή την περίοδο βλέπουμε πολύ μεγάλες εξελίξεις. Βλέπουμε να δημιουργούνται νέα στρατηγία, να δημιουργούνται, να παραδίνονται για εκμετάλλευση τα λιμάνια, τα κύρια λιμάνια της Ελλάδας. Νίκο. Τελειώνω κύριε Πρόεδρε. Η εμπλοκή σε όλα αυτά τα σχέδια φέρνει την υπογραφή όχι μόνο της κυβέρνησης, αλλά όλων των υπολείπων αστικών κομμάτων. Η στάση του Κομμουνιστικού Κόμματος, και κλείνω κύριε Πρόεδρε, για τη σωστή πλευρά της ιστορίας, όποιου προβληματίζεται και ανησυχεί για το πού πάνε τα πράγματα, είναι αυτή η οποία εκφράζεται. Είμαστε κατά του ΝΑΤΟ, κατά των σχεδίων του, κατά των στοιχείων τα οποία απαρτίζουν τις επιχειρήσεις, και φυσικά κατά της εμπλοκής των ενόπλων δυνάμεων σε όλα αυτά. Ευχαριστώ.